τα φιδόψωμα. Μια συνταγή πραγματικά όλοι αγαπάνε, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να πας στο φούρνο και να δεις ένα λαχταριστό στα φιδόψωμα και να μην το αγοράσεις κατευθείαν. Γιατί έχουμε συνηθίσει όλοι να τρώμε στα φιδόψωμα. Οπότε, πάμε να δούμε την κάρτα με τελικά και να ξεκινήσουμε. Για τα ατομικά στα φιδόψωμα θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια γάλα σε θερμοκρασία δωματίου, 50 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, 2 κουταλιές της σούπας ξηρή μαγιά, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 70 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 500 γραμμάρια αλεύρι κούλα για όλες τις χρήσεις, 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο σε σκόνη, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη, αλάτι, ξύσμα από 1 πορτοκάλι, 50 γραμμάρια σταφίδες ξανθές και έναν κρόκο αραιωμένο σε 1 κουταλιά της σούπας νερό. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 2 κουταλιές της σούπας μέλι και 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να βάλουμε στον κάδο του μίξερ τα υλικά που θα σας αναφέρω αμέσως τώρα. Το γάλα μας, και το γάλα μας θέλουμε να είναι χλιαρό. Σε περίπτωση που το γάλα σας είναι καυτό, θα κάψει τη μαγιά. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε, αν νομίζετε ότι το παραζεστάνατε, καλύτερα βάλτε κρύο γάλα από το ψυγείο. Προκειμένου να μου κάψετε τη μαγιά, δεν θέλω με τίποτα να αποτύχει η συνταγή σας. Άμα μπορέσετε να είναι λίγο χλιαρό το γάλα, δηλαδή ουσιαστικά να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί θα φουσκώσουν πιο γρήγορα τα σταφιδόψωμα. Θα προσθέσω μέσα το βουτυράκι μου, τη μαγιά και τη βανίλια. Σε περίπτωση που δεν έχετε βανίλια σιρόπι, μπορείτε να βάλετε μία βανιλίνη σε σκόνη, θα κάνει μια χαρά τη δουλειά της. Και ανακατεύουμε πολύ καλά. Τώρα, θα προσθέσω μέσα και τη ζάχαρη. Και θα βάλω στον κάδο του μίξερ. Εδώ. Σε περίπτωση που έχετε χρόνο, μακάρι να έχετε, θέλω να αφήσετε το μείγμα σας ως έχει, για περίπου 20 λεπτάκια μέχρι που να αρχίσει να ενεργοποιείται η μαγιά ακόμα περισσότερο. Όχι πως άμα βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά τώρα δεν θα γίνουν τα σταφιδόψωμα, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα γίνει πιο ομαλά η διαδικασία. Αλλά άμα δεν έχετε χρόνο, που μπορεί να μην έχετε, παίρνουμε ένα μπολ και ζυγίζουμε 500 γραμμάρια αλεύρι. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ αλεύρι κούλα, που είναι πάντα φρέσκο ώστε να δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα και προέρχεται από τα καλύτερα σιτάρια της μακεδονικής γης. Θέλουμε 500 γραμμάρια στο σύνολο, οπότε ανοίγουμε τη συσκευασία. Εδώ, 500. 500 γραμμάρια, εδώ. Κλείνουμε τη συσκευασία μας και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά στα αλεύρι μας. Κανέλα, γαρίφαλο, οπωσδήποτε. Λίγο αλατάκι, λίγο έως αρκετό. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Και τις σταφίδες μας. Εδώ. Τώρα, να σας πω ότι στη συνταγή έχω βάλει λίγη ζάχαρη. Γενικά, εμένα τα σταφιδόψαμε δεν μου αρέσουν να είναι πάρα πολύ γλυκά. Μ' αρέσει τη γλυκύτητα την περισσότερη να την παίρνω από τις σταφίδες. Άμα σας αρέσουν τα σταφιδόψαμε σαν ψωμί να είναι πιο γλυκά, μπορείτε να προσθέσετε άλλα 20-30 γραμμάρια ζάχαρη. Απλά κάντε πρώτη φορά τη συνταγή που σας δίνω. Και άμα σας φαίνεται άγλυκη η συνταγή μου, τότε μπορείτε να προσθέσετε λίγο ακόμα ζάχαρη την επόμενη φορά που θα τα φτιάξετε. Λοιπόν, τώρα, ας υποθέσουμε ότι έχουν περάσει τα 20 λεπτά, που δεν έχουν περάσει, αν και φαίνεται. Μόλις τόσο σε λίγο χρόνο ήδη άρχισε να φουσκώνει το μείγμα, κοιτάξτε, το βλέπετε. Άρχισε να ενεργοποιεί τη μαγιά και είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε. Εφόσον είναι χλιαρό το γάλα, θα ενεργοποιηθεί πιο γρήγορα. Σε περίπτωση που περιμένετε 20 λεπτά, θα φουσκώσει ακόμα παραπάνω, οπότε καλό θα μας κάνει η συνταγή. Αλλά άμα δεν έχετε χρόνο, σας ξαναλέω ότι γίνεται η συνταγή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, ρίχνω όλα τα στερεά μου μέσα. Εδώ. Και ο κύριος μίξερ αυτή τη στιγμή θα δουλέψει καλά, γιατί πρέπει να ζυμώσει καλά το ζυμάρι μου. Θέλω να δώσετε τουλάχιστον 5 λεπτάκια. 5 λεπτάκια είναι το minimum, μπορεί να πάρει και 8, 5 με 8 εκεί πέρα κάπου θα πάρει. Μέχρι που να δείτε το ζυμάρι μας θα δέσει, θα ξεκολλάει από τον κάδο του μίξερ και θα είναι έτοιμο για να φτιάξουμε τα σταφιδόψωμα. Οπότε, χτύπημα καλό, όχι πολύ δυνατή ταχύτητα, σιγά σιγά προς το μέτριο εδώ. Και σε 5 με 8 λεπτάκια θα γυρίσουμε πίσω για να φτιάξουμε τα σταφιδόψωμά μας. Γνωρίζετε πως η σταφίδα ήταν το βασικό εξαγωγικό προϊόν όταν η Ελλάδα έγινε νέο ανεξάρτητο κράτος?
Η κρίση στο εμπόριο της σταφίδας συνέβαλε μάλιστα στη χρεοκοπία της Ελλάδας το 1893 επί Χαριλάου Τρικούπη και οδήγησε χιλιάδες Έλληνες να γίνουν μετανάστες στην Αμερική. Και το ζυμαράκι μου είναι έτοιμο. Κοιτάξτε τώρα που έχει γίνει. Έχει γίνει συμπαγές, ωραίο, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Παναγία μου. Και μυρίζει καταπληκτικά. Αφήνω αυτό στην άκρη. Και ήρθε η ώρα να αφήσουμε το ζυμαράκι μας να φουσκώσει. Έχουμε βάλει μαγιά, οπότε ξέρετε ποια είναι η διαδικασία. Η μαγιά πρέπει να φάει, να φουσκώσει, να κάνει αφράτο το ψωμάκι μας. Οπότε παίρνω ένα μπολάκι. Θα ρίξω λίγο λαδάκι. Ίσα-ίσα να υπάρχει. Βάζω μέσα και η ώρα που θα το αφήσουμε είναι σχετικό. Θέλουμε να το αφήσουμε μέχρι που να διπλασιαστεί σε μέγεθος. Σε περίπτωση που το γάλα μας ήταν ζεστό, η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι καλή, τότε θα μας πάρει περίπου 45 λεπτά με μία ώρα. Σε περίπτωση όμως που το γάλα μας δεν ήταν ζεστό ή το περιβάλλον είναι κρύο, μπορεί να μας πάρει λίγο παραπάνω. Οπότε αυτό που θέλω εγώ ουσιαστικά είναι, ενώ είναι τόσο το ζυμάρι, να γίνει τόσο. Κάπως έτσι έχετε και ένα μέτρο σύγκρισης για να καταλάβετε τι ακριβώς ζητάω. Κοιτάξτε, αυτό είναι το φουσκωμένο και αυτό είναι το προηγούμενο. Αυτό θα το αφήσω να φουσκώσει, οπότε θα συνεχίσουμε κανονικά με αυτό που έχει φουσκώσει. Το βάζω κάτω, εδώ και μετά από αρκετή ώρα, μία ωρίτσα και, το ζυμάρι μας έχει φουσκώσει. Και αυτό είναι το αγαπημένο μου σημείο πάντα στις ζύμες που φτιάχνουμε μαγιά, γιατί ξεφουσκώνεις και ουσιαστικά καταλαβαίνεις ότι το ζυμάρι έχει ψυχή. Έχει ψυχή, η μαγιά έχει δουλέψει, έχει αφρατέψει. Όσο περισσότερο αγάπη δώσουμε στο ζυμάρι, τόσο πιο νόστιμο θα βγει το αποτέλεσμα. Τώρα, το ζυμαράκι μας είναι εδώ και θα περάσουμε για το δεύτερο φούσκωμα. Γιατί το κάναμε τώρα, το ξεφουσκώσαμε, το ξενερώσαμε, να το πω έτσι. Εκεί πέρα που έκανε δουλίτσα και φούσκωνε υπομονετικά, εμείς πήραμε και τι το κάναμε, το ξεφουσκώσαμε. Γι' αυτό το λόγο θα τα αφήσουμε να ξαναφουσκώσει, αλλά πρώτα πρέπει να χωρίσουμε σε μερίδες. Λοιπόν, θέλω να χωρίσω σε 10 μερίδες, οπότε αυτό πάει για 5 και αυτό για άλλα 5. Εδώ. 1, 2, 3, 4, 5. Και αυτό στα 5. 1, 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε το κάθε ζυμαράκι, κάνουμε μία ωραία μπαλίτσα. Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρνετε να το κάνετε με το χέρι, ο άλλος ο τρόπος είναι ουσιαστικά παίρνουμε, γυρνάμε προς τα κάτω με τα χέρια, εδώ, πιέζουμε λίγο από κάτω και έχουμε μία τέλεια μπαλίτσα. Έχω δύο ταψάκια εδώ, με λαδόκολλα, θα βάλω 5 και 5, 1, 2. Είναι η πιο χαρούμενη διαδικασία αυτή, την ώρα που πλάθεις τα μπαλάκια για να φτιάξεις σταφιδόψωμα. Εγώ στη Θεσσαλονίκη μεγάλωσα και να σας πω ότι τα σταφιδόψωμα δεν τα κάνουν στρόγγυλα, τα κάνουν μακρόστενα, αλλά και το στρόγγυλο είναι μια χαρά. Και εσείς που είστε από τη Θεσσαλονίκη να δοκιμάσετε να κάνετε και τα στρόγγυλα, είναι πολύ ωραία. Ίσα-ίσα δουλεύει καλύτερα το στρόγγυλο, γιατί στα σταφιδόψωμα, επειδή τα κάνουμε μακρόστενα, συνήθως στις άκρες ψήνονται περισσότερο και στο κέντρο είναι πιο ζουμερά. Εμείς θέλουμε να έχουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα από τη μία άκρη ως την άλλη, γι' αυτό το στρόγγυλο δουλεύει λίγο καλύτερα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι σταφίδες θέλετε. Μπορείτε να μπλέξετε σταφίδες και μπορείτε να βάλετε και λίγο superfood μέσα. Τύπου cranberries, αποξηραμένο καρπό που σας αρέσει, δαμάσκηνα, χουρμάδες, ό,τι σας αρέσει μπορείτε να βάλετε. Αλλά βέβαια μετά δεν θα το πείτε σταφιδόψωμο, θα το πείτε χουρμαδόψωμο, κραμπερόψωμο ή κάτι άλλο. Άρα μπορείτε, σε περίπτωση που αναρωτιέστε να βάλετε κάτι άλλο, μπορείτε να βάλετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πατάω στο τέλος. Και τώρα ήρθε η ώρα να τα ξαναφουσκώσουμε. Πόση ώρα λες ότι θέλουμε? Μια ώρα. Μια ώρα, εσύ? 20 λεπτά. Έχετε πολύ μεγάλη διαφορά. 20 λεπτά με μια ώρα. Μπελέσεις? 30. Ο Μπελέσεις πάει για safe, λέει ότι θα παίξω στη μέση γιατί μπορεί και να το πετύχω. Εγώ θα πω ότι είμαι πιο κοντά στον Μπελέση. Αλλά αυτό πάλι είναι σχετικό, Μίτσο. Γιατί? Γιατί έχει να κάνει με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Μπορεί όντως να φουσκώσουν σε μισή ώρα, μπορεί να φουσκώσουν και σε 20 λεπτά, άμα έχει αρκετή ζέστη στο σπίτι μας. Αλλά μπορεί να πάρει και μία ώρα να φουσκώσουν. Εντάξει. Αυτό που θέλω να δω όμως είναι αυτό. Άρα πόσο πρέπει να γίνουνε? Διπλάσια. Μπορεί να πάρει 20 λεπτά, μπορεί να πάρει μισή ώρα, μπορεί να πάρει και μία ώρα. Εξαρτάται με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τώρα,
Ήρθε η ώρα να τα βάλουμε στο φούρνο μας. Ο φούρνος είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς. Έχω λίγο άλυμα αυγού εδώ. Προαιρετικά θα βάλετε. Μπορείτε και να μην βάλετε, άμα δεν θέλετε. Οπότε λίγος κρόκος αραιωμένος με νεράκι θα μας δώσει ένα γυαλιστερό ωραίο χρώμα. Ιδανικά θα θέλαμε να ψήσουμε πρώτα το ένα ταψί και μετά το άλλο, αλλά δεν γίνεται. Γιατί ήδη έχω ξεκινήσει τη διαδικασία της μαγιάς και άρχισε να φουσκώνει. Οπότε άμα βάλω το ένα ταψί, το άλλο τι θα κάνει, θα συνεχίσει να φουσκώνει ακόμα περισσότερο. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Και να θυμάστε ότι το παραφουσκωμένο ζυμάρι είναι το ίδιο κακό με το καθόλου φουσκωμένο ζυμάρι. Οπότε και τα δύο είναι κακά. Θέλουμε μόλις φουσκώσει και διπλασιαστεί σε μέγεθος η ζύμη μας, κατευθείαν να τη βάλουμε στο φούρνο. Δεν θέλουμε να φουσκώσει παραπάνω. Αυτό μερικές φορές στην πατάτα στα τσουρέκια. Πιστεύοντας ότι άμα αφήσετε περισσότερο να φουσκώσει το τσουρέκι θα βγει καλύτερο. Λάθος. Γιατί τι γίνεται, καθώς φουσκώνει κι άλλο το τσουρέκι, ενώ έχει ένωση το τσουρέκι εδώ, έχει ίνες που κρατιούνται μεταξύ τους, στο τέλος τι γίνεται, παφ, σπάει. Οπότε δεν υπάρχει δομή στο ζυμάρι μας, δεν υπάρχει αίσθηση ψωμιού και δεν υπάρχει σώμα. Οπότε χάνεται όλη η αίσθηση και δεν πρέπει να το κάνετε ποτέ, δεν πρέπει να φουσκώνετε πολύ τα ζυμάρια σας. Γι' αυτό το λόγο θα βάλω και τα δύο ταψιά μαζί μέσα στο φούρνο, 180 βαθμούς, πάει το πρώτο πάνω, πάει και το άλλο κάτω και θέλουν περίπου 20 με 25 λεπτάκια, αλλά επειδή βάζω δύο ταψιά μπορεί να πάρει και 5 λεπτάκια παραπάνω, μπορεί να πάρει και μισή ώρα, γιατί στη μέση περίπου θα χρειαστεί να αλλάξω τα ψιά, να βάλω το πάνω κάτω και το κάτω πάνω. Αυτό που γίνουνε, θα βγάλουμε, θα αφήσουμε λίγο να κρυώσουν και θα σας δείξω πώς θα σερβίρουμε. Λοιπόν, και τα σταφυδόψωμά μας είναι έτοιμα. Τώρα, πρέπει να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για το πώς θα συντηρούμε. Γιατί μπορεί να κάνετε 10 σταφυδόψωμα και να μην θέλετε να τα φάτε την ίδια μέρα. Λογικό. Με το που βγουν από το φούρνο, Παναγία μου, κόψτε ένα και δοκιμάστε. Δεν υπάρχει, είναι φανταστικό. Το κακό με τα σταφυδόψωμα είναι ότι επειδή έχουν μέσα τις σταφίδες, έχουν την τάση να αφυδατώνουν το ίδιο το ζυμάρι. Οι σταφίδες τι κάνουνε, τραβάνε την υγρασία από το ψωμάκι μας. Οπότε, άμα κρατήσετε τα σταφυδόψωμα για 2-3 ημέρες, υπάρχει περίπτωση να θεωρήσετε ότι είναι λίγο ξεραμένα, ότι έχουν σφίξει λίγο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι πάρτε το σταφυδόψωμο, βάλτε το 20-30 δευτερόλεπτα. Και πολύ, είπα 20 δευτερόλεπτα, στο φούρνο μικροκυμάτων και ουσιαστικά τι θα πετύχουμε, όση υγρασία πήραν οι σταφίδες μέσα, με το φούρνο μικροκυμάτων θα την ξαναβγάλουν έξω, οπότε θα ξαναμαλακώσουν κατευθείαν τα σταφυδόψωμα. Τώρα, δεν έχω τελειώσει, γιατί θα σας δώσω και μια δεύτερη πληροφορία που ίσως να σας φανεί ακόμα πιο πολύ χρήσιμη. Γιατί η δεύτερη πληροφορία, αν και σιγά μην κρατήσουν τα σταφυδόψωμα για δεύτερη μέρα στο σπίτι σας, αλλά λέμε ότι κρατήσουν, η δεύτερη πληροφορία έχει να κάνει με το σερβίρισμα των σταφυδόψωμων. Λοιπόν, δεν υπάρχει, είναι το πιο νόστιμο σταφυδόψωμο που έχετε φάει ποτέ σας, αλλά μπορείτε να το πάτε και ένα επίπεδο παραπάνω. Γίνεται, γίνεται. Πώς? Τηγανάκι πάνω στη φωτιά, δεν χρειαζόμαστε τηγανάρα για αυτή τη συνταγή, και θα κάνω βουτυρόμελο. Και μόνο από το όνομα καταλαβαίνετε ότι αυτό που θα βάλουμε πάνω από τα σταφυδόψωμά μας είναι πάρα πολύ δελαστικό. Το βουτυρόμελο είναι πάρα πολύ απλό, είναι βουτυράκι και μαντέψτε τι άλλο. Μέλι. Πολύ έξυπνος είσαι ρε φίλε. Μέλι, ναι. Περίπου βάλτε 1 με 2 κουταλιές, όχι. Έβαλα πόσο, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο. Θα βάλω και 2 κουταλιές της σούπας μέλι, εδώ. Και θα βάλω ελάχιστη κανέλα. Κοιτάξτε, ίσα ίσα. Καλύτερα να βάλετε πολύ λίγο ή καθόλου, παρά να βάλετε πολύ. Δεν θέλουμε να βάλουμε πολύ, να μην γίνει πολύ κανελάτο. Και κοιτάξτε εδώ, ανακατεύω το βούτυρο μαζί με το μέλι. Δεν θέλω να το κάψετε πάρα πολύ, γιατί θα σφίξει. Αλλά κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε το πιο υπέροχο γλάσο. Να σας πω ότι αυτό το γλάσο το κάνω όλη την ώρα για ψωμιά. Βάζω και θυμάρι, βάζω και δεδρολίβανο. Αρωματίζω κάθε φορά με διαφορετικές γεύσεις. Το βούτυρο με το μέλι παίρνει ένα ξανθό χρώμα, σαν να έχουμε μέλι ρίκι. Αλλά ουσιαστικά είναι βούτυρο με μέλι. Και θα μας βγάλει όλη τη γεύση του βουτύρου και την απίστευτη γεύση που μας βγάζει στο μέλι. Και μόλις κάνουμε αυτό το υπέροχο μείγμα, κοιτάξτε εδώ. Εδώ. Αντί να κάνουμε το γλάσο που κάνουν οι ξένοι, κάνουμε ένα πιο ελληνικό γλάσο με ελληνικό βούτυρο και ελληνικό μελάκι. Είναι φανταστικό. Ξαναλέω ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο για τη συνταγή. Τα σταφυδόψωμα από μόνο τους είναι πεντανόστιμα. Απλά άμα θέλετε να πουλήσετε λίγο τρέλα στους φίλους σας, γιατί μπορείτε να το κάνετε, λίγο βούτυρο και λίγο μέλι θα τους αφήσουν όλους άφωνους. Τον άτιμο ακριβώς το έβαλα. Συμφέρω τελικά. Αυτός είμαι. Για τα ατομικά σταφυδόψωμα, βάζουμε στον κάδο του μίξερ το γάλα, το βούτυρο, τη μαγιά, τη βανίλια, τη ζάχαρη και ανακατεύουμε με ένα σύρμα χυρός. Αφήνουμε το μείγμα για 20 λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθεί η μαγιά.
Βάζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι, το γαρίφαλο, την κανέλα, το αλάτι, το ξύσμα από το πορτοκάλι, τις σταφίδες και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι. Προσθέτουμε το μείγμα στον κάδο του μίξερ και χτυπάμε με τον γάτζο σε μέτρια ταχύτητα για 5 με 8 λεπτά μέχρι να γίνει μια ελαστική ζύμη. Στη συνέχεια, μεταφέρουμε τη ζύμη σε ένα λαδωμένο μπολ, καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και την αφήνουμε για περίπου μία ώρα να φουσκώσει. Έπειτα, χωρίζουμε τη ζύμη σε 10 κομμάτια, σχηματίζουμε τα σταφιδόψωμα και τα βάζουμε αραιά σε 2 μικρά ταψιά καλυμμένα με λαδόκολλα. Τα καλύπτουμε με πετσέτα και τα αφήνουμε για 30 με 60 λεπτά να φουσκώσουν. Μόλις φουσκώσουν, τα αλείφουμε με τον κρόκο αυγού αραιωμένο σε νερό και στη συνέχεια ψήνουμε τα σταφιδόψωμα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 με 25 λεπτά. Αν βάλουμε 2 ταψιά μαζί στο φούρνο, θα χρειαστεί να τους αλλάξουμε θέση αφού περάσουν περίπου 15 λεπτά ψησίματος. Αφού ψηθούν, αφήνουμε τα σταφιδόψωμα σε μία σχάρα να κρυώσουν. Για το σερβίρισμα, φτιάχνουμε ένα γλάσο βάζοντας ένα μικρό τηγάνι, το βούτυρο, το μέλι και την κανέλα και ανακατεύουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να λιώσει το βούτυρο και να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Αλείφουμε με το γλάσο τα σταφιδόψωμα από πάνω και σερβίρουμε. Βουαλά, και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Μίτσο, έλα εδώ. Έλα, έλα, έλα. Έλα, αγοράκι μου. Μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα, θα μιλήσω κι εγώ. Έλα να τσουγκρίσουμε. Πες. Δεν έχω λόγια. Πες. Πολύ καλό. Τι πολύ καλό, ρε. Πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να πεις υπερθετικούς βαθμούς. Τι λέω, τέλειο υπερθετικούς βαθμούς. Όχι, πρέπει να βάλεις καλύτερα επίθετα. Να βάλεις καλά επίθετα. Ωραία, φύγετε, θα πω εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο νόστιμο, ζουμερό σταφιδόψωμο που έχετε δοκιμάσει. Χωρίς πολλά υλικά, χωρίς πολύ κόπο, δοκιμάστε το και πιστέψτε με, στο τέλος θα ενθουσιαστείτε και θα το φτιάχνετε όλη την ώρα.